Studio. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας είναι τομεάρχης οικονομικών, πρώην υπουργός. Σας έλεγα πως τα οικονομικά είναι και αυτά ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν από σήμερα και για όλες τις επόμενες ημέρες. Πολύ περισσότερο που στην Ουάσιγκτον γίνονται πράγματα για τα οικονομικά. Καλώς ήρθατε, κύριε Σταϊκούρα. Καλώς ήρθατε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, αληθώς, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Πάμε λίγο να αξιοποιήσουμε όλο το χρόνο, γιατί είναι και πολλά αυτά που έχουμε να σας ρωτήσουμε. Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, κύριε Σταϊκούρα. Το χθεσινό, δεν είναι άλλο, αναφέρομαι από τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το πλεόνασμα του 18 από το στόχο του 2,2 το τοποθετεί πια στο 2,9%, και αυτό σε συνδυασμό με την δήλωση ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα το 2018. Εσείς στην Νέα Δημοκρατία σταθερά αμφισβητείτε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μιλάτε για νέο μνημόνιο και αποκλείτε βεβαίως το ενδεχόμενο να υπάρξει καθαρή έξοδος. Τι είναι τελικά αλήθεια? Ωραία, μου θέσατε τέσσερα διαφορετικά ουσιαστικά θέματα, τέσσερα διαφορετικά κεφάλαια. Θα τα δούμε πρώτο κεφάλαιο. Ένα. Πρώτο κεφάλαιο. Βέβαια. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χωρίζεται σε δύο σκέλη. Στο αναπτυξιακό κομμάτι και στο δημοσιονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει, που απορρέει από την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση αδυνατεί να πετύχει υψηλή, διατηρήσιμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Εξηγούμε. Σύμφωνα με την έκθεση αλλά και με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης, η χώρα επέστρεψε στην ύφεση το 2015 και το 2016, mm-hmm. απέτυχε στους αναπτυξιακούς στόχους το 2017, είμαστε ουραγός μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών, η αποτυχία δεν ήταν μικρή, απόκλεισε 50% από τους στόχους που είχε θέσει η ίδια η κυβέρνηση το 2017, αναθεώρησε το στόχο του 2018 προς τα κάτω, σημαντικά, και υποστηρίζει ότι το 2019 θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη από το 2018. Ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να πετύχει υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι σε σχέση με τους στόχους του προγράμματος θα υπάρχει απόκληση. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά δεν θα υπάρξει απόκληση. Δηλαδή mm-hmm. θα συνοδευτεί αυτό από νέα μέτρα. Προσέξτε, βάζω δύο φορές τον όρο νέα μέτρα. Σας ακούω, γιατί λέτε νέα μέτρα. Διότι πολύ απλά, για να το συνδέσω με το τρίτο σκέλος του ερωτήματός σας, νέα μέτρα θα υπάρξουν. Νέα μέτρα είναι και το 2019 και το 2020. Τα ψηφισμένα, τα οποία όμως δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Προφανώς, αφού είναι το 19 και το 20. Άρα γι' αυτό λέτε νέα μέτρα. Ακριβώς. Συνεπώς, έρχομαι στο τρίτο σας ερώτημα. Καθαρή έξοδος από τα μνημόνια δεν πρόκειται να υπάρξει. Το καλοκαίρι ολοκληρώνεται τη χρηματοδότηση από το τρέχον πρόγραμμα, mm-hmm. αλλά οι μνημονιακές υποχρεώσεις, το τονίζω, οι νέες μνημονιακές υποχρεώσεις είναι μπροστά. Για παράδειγμα, νέες μνημονιακές, δηλαδή? Η μείωση του αφορολόγητου είναι μπροστά μας. Η γενναία μείωση του αφορολόγητου κατά 35%. Του 19 και του 20. Η μείωση των συντάξεων είναι μπροστά μας. Άρα, πώς μπορούμε να μιλάμε για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, όταν έχουμε νέα μέτρα λιτότητας που ακόμα δεν έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες? Ο Πρωθυπουργός όμως. Και τέταρτο στοιχείο, και αμέσως μετά με ρωτάτε τι θέλετε. Η κριτική μας εστιάζει στο εξής. Ότι αν δει κανένας τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, θα διαπιστώσει ότι η χώρα ουσιαστικά δεν βαδίζει σε σωστό δρόμο. Είμαστε σε μια παραλυτική στασιμότητα. Η ανάπτυξη είναι κατώτερη των προσδοκιών. Mm. Το ιδιωτικό χρέος των πολιτών διωγγώνεται. Όταν λέω ιδιωτικό χρέος, τι εννοώ? Τις οφειλές προς την εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας υποχωρεί. Η ποιότητα των θεσμών διακυβέρνησης υποχωρεί. Οι οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένουν σταθερά υψηλές. Άρα ουσιαστικά οι ορολογιακές βόμβες υφίστανται ακόμα και σήμερα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα πολλαπλασιάζονται. Θα τις δούμε αυτές. Επειδή είπατε καθαρή έξοδος δεν μπορεί να υπάρξει, εγώ θα ξαναγυρίσω και θα επιμείνω λίγο. Τον Αύγουστο η μνημονιακή σύμβαση δικιά μας τελειώνει. Ακούσαμε μόλις προχθές τον Πρωθυπουργό από τον Καστελόριζο να μιλάει για καθαρότατη έξοδο και επιστροφή στην κανονικότητα. Γιατί λέτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει? Εξηγήστε μας απλά για να το κατανοήσουμε. Επιστροφή στην κανονικότητα. Ξεκινώ από το δεύτερο σκέλος τώρα. Μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα όταν ακόμα και σήμερα υφίστανται κεφαλαιακοί περιορισμοί?
Σταδιακά έχουν ήδη βελτιωθεί τα πράγματα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά δεν, δεν υπήρχαν κεφαλαιακοί περιορισμοί μέχρι το τέλος του 2014. Εντάξει, κύριε Σταϊκούρα, δεν υπήρξαν, αλλά έγινε αυτό που έγινε. Με αυτό που με ρωτάτε, συνεπώς, mm-hmm. το συμπληρωματικό σας ερώτημα είναι σαν να υποστηρίζετε, όχι εσείς, ο Πρωθυπουργός, ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι επιστροφή στο 2014. Αν θεωρήσουμε, όχι εσείς, ο Πρωθυπουργός, αν θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Γιατί εγώ προσπαθώ να σας πω mm-hmm. τι έχει αλλάξει τα τρία τελευταία χρόνια. Ναι. Και γιατί υποστηρίζουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα. Πρώτο στοιχείο. Κεφαλαιακοί περιορισμοί εξακολουθούν να υφίστανται. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι κεφαλαιακοί περιορισμοί δεν υπήρχαν το 2014. Οι τράπεζες με χαμηλότερο ρυθμό εξακολουθούν να παίρνουν χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ενίσχυσης ρευστότητας mm-hmm. από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν υπήρχε το 2014. Οι καταθέσεις δεν γυρίζουν με ουσιαστικό τρόπο στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Νέοι φόροι, νέες περικοπές σε συντάξεις και μεγάλη μείωση του αφορολόγητου επίκειται. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας διευρύνονται. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα διωγγώνονται. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Ωραία. Και τέλος, ναι. το ιδιωτικό χρέος, όπως είπαμε πριν, ναι. έχει φτάσει στα 102 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο προς την εφορία, 2 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσφατα το μήνα Φεβρουάριο. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Ωραία. Άρα, επιστροφή στην κανονικότητα δεν έχουμε. Μπορούμε να έχουμε καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τρία επιχειρήματα. Πρώτον, καθαρή έξοδο από τα μνημόνια δεν μπορεί να υπάρξει γιατί υπάρχουν νέα μέτρα το 19 και το 20. Δεν το επαναλαμβάνω. Δεύτερον, καθαρή έξοδο από τα μνημόνια δεν μπορεί να υπάρξει γιατί υπάρχουν υψηλοί δημοσιονομικοί στόχοι που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση για πολλά χρόνια μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος. Για 4 ακόμα χρόνια, 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα και αρκετά υψηλά τα επόμενα χρόνια. Και τέλος, αυτό σε τι εμποδίζει, κύριε Και τέλος, το, και τέλος το πιο ουσιαστικό, η υλοποίηση των όποιων μέτρων αποφασιστούν για την αναδιάρθρωση του χρέους, ναι. για τη ρύθμιση του χρέους, έχει μετατεθεί για μετά το καλοκαίρι του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι το καλοκαίρι οι θεσμοί πουν ότι χρειάζεται να υλοποιηθούν και θα συνοδεύονται από αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και επιτροπείας. Αν μιλάμε για την υβριδική γραμμή όπως παρουσιάζεται στη δημοσιότητα. Ωραία, από το τέλος θα ξεκινήσω. Για αυτούς τους τρεις ουσιαστικούς λόγους που δεν υφίστανται στις άλλες χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα, υποστηρίζουμε ότι καθαρή έξω από τα μνημόνια δεν πρόκειται να υπάρξει. Ωραία. Τέλος της χρηματοδότησης θα υπάρξει, όμως. Αλλά το μνημόνιο είναι μπροστά. Ωραία. Μπήκατε, αναφέρατε ως τον τρίτο λόγο την ελάφρυνση του χρέους. Μα πώς ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει? Θέλω να πω, να ορίστε. Είναι ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεδριάζει το. Βρίσκεται η ηγεσία του Υπουργείου των Οικονομικών στην Ουάσιγκτον. Θα συνεδριάσει το Washington Group. Υπάρχουν εντωμεταξύ οι περιφερειακές συναντήσεις των ενδιαφερόμενων πλευρών. Πώς ξέρουμε τι θα γίνει με την ελάφρυνση του χρέους? Είδατε ότι εγώ μίλησα για άλλο κεφάλαιο. Μιλάμε για διαφορετικά κεφάλαια. Εγώ σας μίλησα για την υλοποίηση αυτών που θα συμφωνηθούν τους επόμενους μήνες. Εγώ θεωρώ και ελπίζω ότι κάτι θα συμφωνηθεί τους επόμενους μήνες, το οποίο θέλουμε να είναι όσο γίνεται πιο γενναίο, πιο γενναιόδωρο για τη χώρα. Άλλωστε, υπενθυμίζω ότι οι εταίροι και δανειστές δεν ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει από το 2012. Υπάρχει συνεπώς εδώ μια εκκρεμότητα mm-hmm. με ευθύνη των δανειστών από το 2012 μέχρι και σήμερα. Θέλω να πιστεύω συνεπώς ότι θα αποφασιστούν μέτρα για τη βιωσιμότητα, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του τρίτου προγράμματος. Άρα αυτό θα συμβάλλει. Δεν θα συμβάλλει, γιατί η υλοποίηση των μέτρων, ναι. η υλοποίηση αυτών, έχει μετατεθεί για μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι το καλοκαίρι, το καλοκαίρι οι θεσμοί υποστηρίξουν, αυτό λέει η απόφαση του Γιώργου, το καλοκαίρι οι θεσμοί υποστηρίξουν τότε, το καλοκαίρι, ότι υπάρχει ανάγκη υλοποίηση αυτών των μέτρων που θα συμφωνηθούν σήμερα, ναι. και θα συνοδευτεί αυτό, από ό,τι φαίνεται, από ένα αυστηρό πλαίσιο εποπτείας και επιτροπείας. Εμείς θέλουμε. Τώρα, να ρωτάμε κιόλας. Εγώ πρέπει όμως να πλήρεις απαντήσεις. Εμείς θέλουμε αυτά τα μέτρα που θα αποφασιστούν το επόμενο διάστημα να είναι και γενναιόδωρα και να είναι και καθαρά. Δηλαδή χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Μισό λεπτό. Δεν είναι καθαρή έξοδος, κύριε Σταϊκούρα? Ένα στοιχείο της καθαρής εξόδου είναι, λέμε τώρα εμείς που δεν ξέρουμε, η λήξη του προγράμματος και άρα των υποχρεώσεων. Όχι των υποχρεώσεων, της χρηματοδότησης. Αφού σας λέω ότι οι υποχρεώσεις είναι μπροστά. Δηλαδή, είναι τα μέτρα. Εντάξει, είναι μπροστά τα μέτρα. Όχι, παρά το, τα.
είναι οι υποχρεώσεις που ήδη υφίστανται οι Έλληνες πολίτες, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ναι. Και είναι και πρόσθετες υποχρεώσεις το 19 και το 20. Ωραία. Το μόνο που τελειώνει το καλοκαίρι του 18 είναι η χρηματοδότηση. Το καταλάβαμε αυτό. Χρηματοδότηση. Απολύτως το έχουμε καταλάβει. Όχι υποχρεώσεις που είπατε. Όχι. Εννοώ. Ναι, η χρηματοδότηση λοιπόν. Ωραία. Τελειώνει. Έχουμε μπροστά μας όμως τις εκκρεμότητες που λέτε εσείς, τα μέτρα του 19 και του 27 έχουν ψηφιστεί. Βεβαίως ανοίγω μια παρένθεση. Ακούμε, μαθαίνουμε, διαβάζουμε ότι ενδεχομένως και αυτά, εάν η πορεία της οικονομίας και τα στοιχεία της οικονομίας είναι θετικά, κάποια από αυτά μπορούν και να μην εφαρμοστούν. Μπορεί να συμβεί αυτό. Θα ευχόμουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ζητάμε αυτό να γίνει. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι δεν τα ψηφίσαμε εμείς αυτά τα μέτρα. Αλλά με βάση τις εκτιμήσεις των θεσμών και την πορεία της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Τουναντίον, υπάρχουν συζητήσεις, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τους επόμενους μήνες, για το μην τυχόν κάποια μέτρα, όπως είναι η μείωση του φορολόγιου του, έρθουν και προθύστερα. Ναι, αυτά ακούγονται ως σενάρια, κύριε. Και εσείς για σενάρια μου μιλάτε. Κύριε Σταϊκούρα, ναι, βεβαίως. Όμως αυτό που εμείς οι πολίτες προσλαμβάνουμε. Όχι από το τι δηλώνει, θέλετε να φύγω από το τι δηλώνει η κυβέρνηση, τα στελέχη της κτλ. Όχι τα στελέχη της, θα μου επιτρέψετε, γιατί υπάρχουν στελέχτες που δηλώνουν ακριβώς τα αντίθετα. Για παράδειγμα, αν πιαστούμε από τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη. Του κυρίου Φίλη, θα πείτε. Εντάξει, ναι. Αυτομάτως δεν είναι ακριβώς αυτό, ναι, που πιστεύει. Ο κύριος Φίλης διατυπώνει έναν προβληματισμό και με μια ανησυχία. Αυτό είναι αλήθεια. Παρά τα αυτά, θα κρατήσουμε τις δηλώσεις λοιπόν. Είναι λογικό άλλωστε. Μην τον δανειζόμαστε τώρα τον κύριο Φίλη και τον κάθε κύριο Φίλη. Και σε εσάς, μέσα στην παράταξή σας, υπάρχουν φωνές οι οποίες ασκούν και κριτική, διατυπώνουν και την αμφιβολία τους κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι. Έχουμε ακούσει, παραδείγματος χάρη, μόλις χθες ο κύριος Μοσχοβησή σε συνέντευξή του τι μας είπε. Είπε ότι στην Ελλάδα το μνημόνιο τελειώνει και η Ελλάδα θα έχει μια καθαρή έξοδο. Δηλαδή ο κύριος Μοσχοβησή δεν λέει αλήθεια. Οι θεσμοί διαστόματος όλων όσων με τους οποίους έχουμε ευθεία σχέση δεν λένε αλήθεια όταν λένε ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Πάλι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι το καλοκαίρι τελειώνει η χρηματοδότηση. Τι σημαίνει αυτό τελειώνει η χρηματοδότηση? Ότι η χώρα μετά το καλοκαίρι του 2018 θα βγει και θα δανείζεται. Θα πρέπει να δανείζεται στις αγορές με ρεαλιστικούς όρους. Μάλιστα. Αυτό είναι εξασφαλισμένο? Είναι διασφαλισμένο? Σήμερα που μιλάμε, οι διαφορές στις αποδόσεις σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ μεγάλες. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε ως χώρα. Με κάνει μια προετοιμασία για αυτό. Είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις. Το κάνει. Όχι, δεν το κάνει. Να δημιουργήσουμε, δεν το κάνει. Θα σας πω, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να πείσουμε τις αγορές ότι μπορούμε να δανειστούμε με χαμηλότερα επιτόκια. Έχει αυτό, κάνει τα test drive που πρέπει. Γίνεται η προετοιμασία που πρέπει. Προφανώς δεν θα βγούμε έτσι. Λέω εγώ τώρα. Αυτό συνεπώς που χρειάζεται, σε ένα τίτλο θα σου το πω, είναι επαρκή χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος δανεισμού. Με δίκτυα ασφαλείας, όχι εις βάρος της πραγματικής οικονομίας. Η κυβέρνηση είναι πώς τι κάνει, λέτε προετοιμάζεται. Δημιουργεί το δίκτυο ασφαλείας. Δημιουργεί το ταμιακό απόθεμα. Πώς το δημιουργεί? Σκουπίζοντας τα ταμιακά διαθέσιμα, υπερφορολογώντας τους πολίτες, κηρύσσοντας εσωτερική στάση πληρωμών, μη χρησιμοποιώντας τις δόσεις του δανείου για την πραγματική οικονομία, αλλά για να δημιουργεί το ταμιακό απόθεμα, άρα με λίγα λόγια το δημιουργεί εις βάρος της πραγματικής οικονομίας. Και τι ακόμα χρειάζεται, γιατί είπατε ότι προετοιμάζεται η κυβέρνηση, ναι. Χρειάζεται ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Χρειάζεται υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που θα πείσει εταίρους δανειστές και αγορές ότι η χώρα βαδίζει ξανά εκεί που ήταν στο παρελθόν, ενώ το 14 παρελθόν. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Δεν το ξέρουμε. Αυτό μπορεί, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, να συμπεριλαμβάνεται και δεν το ξέρουμε στο νέο. Ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που έχει καταθέσει στους θεσμούς. Το ξέρουμε αυτό. Δεν έχω φτάσει ακόμα στο τέταρτο σκέλος. Το τρίτο σκέλος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Μιλάτε για τους τέσσερις πυλώνες τώρα, τους δικούς σας. Οι ληξιδόμενες οφειλές του δημοσίου είναι σταθερά υψηλές. Δεν αξιοποιείται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και το τέταρτο είναι ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο θα αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας. Δεν το έχουμε δει. Δεν το ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πράγματι δεν το έχουμε δει. Θα έπρεπε να το έχουμε δει. Και δεν το λέω εγώ ότι θα έπρεπε. Η κυβέρνηση είχε υπογράψει και έχω μπροστά μου όλες τις επικαιροποιήσεις των μνημονίων και το πότε θα έπρεπε αυτό να παρουσιαστεί και το πότε θα έπρεπε να ψηφιστεί και το πώς θα έπρεπε να εκπονηθεί σε συνεργασία, όπως λέει, το μνημόνιο με κοινωνικούς εταίρους,
ακαδημαϊκούς, διεθνείς οργανισμούς, φορείς του ιδιωτικού τομέα και λήψη τεχνικής βοήθειας. Ένσταση. Μία τελευταία πρόταση και μέσα μετά μου να δείτε αν σας θέλετε. Θα έπρεπε αυτό συνεπώς να είχε κατατεθεί το Μάρτιο του 2016, mm-hmm. πήρε παράταση για τον Ιούνιο του 2016, mm-hmm. μετά η ημερομηνία μετατέθηκε για τον Ιούνιο του 2017 και μετά για το Δεκέμβριο του 2017. Τι έχουμε σήμερα? Απρίλιο του 2018. Ωραία, καθυστερημένα. Και η κυβέρνηση υποστηρίζει κάτι στο εξωτερικό χωρίς να το γνωρίζει κανένα στην Ελλάδα. Μισό λεπτό. Υποβάλλει. Έχει υποβάλει το αναπτυξιακό σχέδιο, προφανώς με κάποιες προτάσεις. Έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθούν οι προτάσεις αυτές και αυτό στο οποίο θα καταλήξουν θα έρθει εδώ και θα συζητηθεί και θα ανακοινωθεί κτλ. Γιατί θα πρέπει να προηγούνται όλα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι είστε μονίμως με το δείχτη που δείχνετε την κυβέρνηση. Δεν το έκανες αυτό καλά, δεν μας είπες για εκείνο. Κρυφή διπλωματία εδώ, δεν μας έχεις ανακοινώσει για εκείνο. Καθυστέρησες εκεί. Αυτό κάνετε. Να σας πω καταρχήν ότι εγώ επικαλούμε τις υπογραφές της κυβέρνησης. Το βλέπω. Οι υπογραφές της κυβέρνησης τι λένε? Ότι πριν κατατεθεί το σχέδιο θα υπάρξει αυτή η εκπόνηση σε συνεργασία με αυτούς τους παράγοντες. Υπήρξε. Κύριε Σταϊκουρά. Υπήρξε. Ήσασταν μέλος κυβέρνησης σε δύσκολους καιρούς. Ξέρετε ότι μπορεί να ξεφύγεις από τα χρονοδιαγράμματα. Μα δεν μιλάω για τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ μίλησα για τη συναντήληψη που πρέπει να υπάρχει στη χώρα, mm-hmm. για το πού θα πρέπει να πάει το καράβι. Ναι. Η κυβέρνηση συνεπώς, και γι' αυτό δεν την εμπιστευόμαστε, στο πεδίο της οικονομίας, προφανώς άσκησε επί μεγάλο χρονικό διάστημα και μυστική διπλωματία, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, mm-hmm. αλλά για την οικονομία που επικεντρωθήκαμε και σωστά επικεντρωθήκαμε στην οικονομία, δεν την εμπιστευόμαστε γιατί μέχρι τώρα όλα τις τα σχέδια εμπεριέχουν αβελτήρια και ειδοληψίες. Κοιτάξτε πώς περνάει ο χρόνος, 4 λεπτά μας έμειναν, αν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Ερώτηση. Εχθές ο κεντρικός τραπεζίτης επανήλθε σε μια ομιλία του στην άποψή του ότι κατά τη γνώμη του πρέπει να υπάρξει επιστοληπτική γραμμή στήριξης. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Δεν έχω όλα τα στοιχεία για να σας απαντήσω εάν χρειάζεται ή όχι επιστοληπτική γραμμή. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας είπα. Χρειάζεται η χώρα να εξασφαλίσει μετά το καλοκαίρι του 2018 επαρκή χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος δανεισμού, με ένα δίκτυο ασφαλείας, δηλαδή με ένα ταμιακό απόθεμα, το οποίο θα χτίζεται όχι εις βάρος πραγματικής οικονομίας. Αυτό με ενδιαφέρει, αυτό μας ενδιαφέρει. Εάν η κυβέρνηση μπορούσε αυτό να το εξασφαλίσει, τότε θα μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους. Αλλά όπως σας έχω πει ήδη, mm-hmm. και έχω αναπτύξει, το ταμιακό απόθεμα το χτίζει εις βάρος πραγματικής οικονομίας. Το δε κόστος δανεισμού παραμένει εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με το κόστος δανεισμού άλλων χωρών. Άρα θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι μας να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση να βελτιώσουμε τις προϋποθέσεις βιώσιμης εξόδου στις αγορές. Η σημερινή κυβέρνηση υποστηρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Και προφανώς εννοείται ότι εσείς μπορεί να το επιτύχετε. Είναι σαφές αυτό, το λέτε άλλωστε. Και εγώ διατυπώνω λοιπόν ευθέως το ερώτημα. Αφού κάνετε όλες αυτές τις δυσίωνες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, αφού επισημαίνετε όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, εσείς ως κόμμα γιατί συνεχίζετε να ζητάτε την πολιτική αλλαγή και άρα διεκδικείτε την εξουσία για να κάνετε τι? Θα λειτουργήσετε, συγγνώμη για την έκφραση, ως Χουντίνη η Νέα Δημοκρατία? Τι θα κάνει? Νομίζω ότι πολύ απλά έχουμε διατυπώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο είναι γεγονός ότι διαρκώς εμπλουτίζουμε και επικαιροποιούμε, mm-hmm. το οποίο μέσα από την πολιτική αλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί και να οδηγήσει σε βιώσιμη έξοδο από τα μνημόνια, σε υψηλούς αριθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και σε ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Mm-hmm. Σας είπα τους τέσσερις άξονες. Και επειδή μου είπατε για μαγικά, όχι, δεν υπάρχουν μαγικά, mm-hmm. αλλά για παράδειγμα, γνωρίζετε, επειδή είχαμε επικοινωνήσει κατά το παρελθόν, ότι αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, μπόρεσε να μειώσει φορολογικούς συντελεστές. Ναι. Άρα δεν είναι μαγικό, είναι ότι εμείς πιστεύουμε στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Η προηγούμενη κυβέρνηση μπόρεσε και έριξε ρευστότητα στην οικονομία. Πληρώσαμε 6 δισεκατομμύρια οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Η σημερινή κυβέρνηση δεν το κάνει. Mm-hmm. Η προηγούμενη κυβέρνηση αξιοποίησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να έχετε έναν χώρο για να το κάνετε. Από πού θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος? Από την αξιοπιστία κυρίως. Γιατί αξιοπιστία... μην μου πείτε από περικοπές, δεν υπάρχει πια για περικοπή στο... Σας λέω, από αξιοπιστία η οποία ενισχύει τους βαθμούς ελευθερίας. Έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις στο παρελθόν, έχουμε εμπειρία διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Ναι, είναι εύκολο να γκρεμιστεί αξιοπιστία, δύσκολο να χτιστεί. Σας θυμίζω το 2012 παραλάβαμε την οικονομία με πρωτογενές έλλειμμα 3%.
δαπάνες δηλαδή ναι. περισσότερες από τα έσοδα κατά 3% εξορισμένων των τόκων και την ύφεση στο 9%. Και καταφέραμε σε 1,5 χρόνο η χώρα να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα, αυτό είναι αλήθεια, πιτυχάνει η χώρα επί 5 χρόνια πρωτογενή πλεονάσματα και να γυρίσουμε την οικονομία σε θετικό πρόσημο στο τέλος του 2014. Mm-hmm. Όλοι οι διεθνείς παράγοντες που επικαλεστήκατε προηγουμένως mm-hmm. στη συζήτησή μας mm-hmm. αναφέρονται στο 2014 και στο κόστος που ακολούθησε. Άρα πιστεύουμε ότι μέσα από τους άξονες, πρωτοβουλίες και το πρόγραμμα ρεαλιστικό και συντεταγμένο το οποίο έχουμε καταθέσει μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Λοιπόν, πολλά θα θέλαμε να συζητήσουμε ακόμα, πολλά θα ήταν τα ερωτήματα, γιατί είναι κάτι που μας καίει όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή.